Και πάμε να ανοίξουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, το θέμα των αγροτών και των κινητοποίησεων. Είμαστε στο Δερβαίνη η Μαρία Ζαφυρίου για τα μπλόκα που έχουν οι αγρότες. Και μαζί της είναι και ο Κώστας Χατζηπαραδείσης. Καλημέρα, Μαρία μου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Διονύση Σταμενίτη. Ο οποίος θα ακούσει και την τοποθέτηση του φίλου μας του αγρότη, του κυρίου Χατζηπαραδείσης και της Μαρίας. Να μας δώσει, Μαρία, τώρα την εικόνα. Το καλύπτει αυτό οι μέρες στο ρεπορτάζ. Μαρία. Είναι αρκετά τα μπλόκα τα οποία έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδόνα και στη Θέρμη και εδώ στο Δερβαίνη όπου βρισκόμαστε. Οι αγρότες της περιοχής ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους από την περασμένη Δευτέρα και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη στην έκθεση Αγρότικα που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη. Θα κάνουν συσκέψεις προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κατέβουν στο κέντρο της πόλης με τα τρακτέρ τους. Στο σημείο που βρισκόμαστε υπάρχουν 80 τρακτέρ, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Από αγρότες από άλλες περιοχές. Δίνουν δυναμικά το παρόν, μεταξύ αυτών ο κύριος Χατζηπαραδείσης, ο οποίος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από τα 12 του χρόνια ασχολείται με την κτηνοτροφία και με τα χωράφια, παράλληλα με το σχολείο και τις σπουδές του. Τον τραβούσε κάτι στην κτηνοτροφία αλλά και στη γη. Τι ήταν αυτό, κύριε Χατζηπαραδείση? Καταρχήν ευχαριστούμε για το βήμα. Καλημέρα στο πάνελ και στον κύριο Σταμενίτη. Είναι η δημιουργικότητα της φύσης της δουλειάς. Μπορεί να έχουμε σπουδάσει κάτι άλλο, όπως εγώ παράδειγμα προγραμματιστής. Γεννήθηκα σε αυτή τη δουλειά και είχα το δικαίωμα και το περιθώριο της επιλογής που άλλοι άνθρωποι δεν είχαν. Έτσι επέλεξα να προσφέρω κάτι στον τόπο μου, δημιουργικό, το οποίο έχει άμεσα ανάγκη με την επιβίωση και του κόσμου στη χώρα αυτή. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια όμως? Θα ήθελα να πω ότι από τις τελευταίες κινητοποιήσεις του 16-17 δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση αυτή η κίνηση, γιατί πλέον υπάρχουν κοσμογονικές αλλαγές και σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί σε συνδυασμό με τις εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων, το οποίο η μεταποίηση και ο τελικός πολιτής έχει περάσει σε αυτόν το μέγιστο του περιθωρίου κέρδους. Κάτι που είναι ανέφικτο και για το παραγωγικό κομμάτι αλλά και για το καταναλωτικό. Σε συνδυασμό με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νέα ΚΑΠ, το οποίο ουσιαστικά στηρίζουν την πιο φιλοπεριβαλλοντική περίπτωση, μας βγάζει εντελώς από το περιθώριο παραγωγής και μας κάνει αποκλειστικά εισαγωγής τροφίμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και κινητοποίηση σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει σε εθνικό επίπεδο. Να σας απαντήσει. Καλή σας ημέρα ξανά, κύριε Υφυπουργέ. Εδώ πέρα οι αγρότες διαμαρτύρονται και ζητούν συγκεκριμένα πράγματα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στον φίλο αγρότη. Είμαστε εδώ ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακούμε, συζητάμε και προσπαθούμε σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει να δώσουμε λύσεις. Πράγματι, η φετινή χρονιά είναι με πολύ δύσκολες συγκυρίες, όπως η μετάβαση από τη νέα ΚΑΠ, από την παλιά ΚΑΠ στη νέα ΚΑΠ, και οπωσδήποτε αυτές οι εφαρμογές δημιουργούν πάντοτε πρόβλημα. Όμως είναι δεδομένο ότι, όπως και σε κάθε ζήτημα που ανέκυψε το 2019 μέχρι σήμερα, όπως σας θυμίζω πως ήταν οι επιπτώσεις από την πανδημία, όχι μόνο στον αγροτικό κόσμο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, έτσι και τώρα βάζουμε όλα τα ζητήματα κάτω και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Να σας θυμίσω μόνο γρήγορα έτσι κάποιες παρεμβάσεις μόνιμες και έκτακτες που κάναμε από το 2019 για τους παραγωγούς. Μειώσαμε την φορολογία των αγροτών. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στην καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογικών κερδών σε κάποιον που συμμετέχει σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς ή σε συμβουλιακή γεωργία. Θεσμοθετήθηκε νέα φορολογική κλίμακα, όπου συντελεστής ξεκινά από το 9. Επαναφέραμε τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών στις ασφαλιστικές κλαίες, καταργώντας τον νόμο Κατρούγκαλου και αποσυνδέοντας αυτές από το εισόδημα του παραγωγού. Και επίσης ενεργοποιήσαμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου. Για τα δύο έτη, 22 και 23, έχουν επιστραφεί 160 εκατομμύρια ευρώ σε 290 αγρότες. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, στο εδώ και τώρα έχουμε μπλόκα σε όλη τη χώρα. Σκέφτονται μήπως κατέβουν και στην Αθήνα να κάνουν συγκεντρώσεις. στο εδώ και τώρα δεν τους απαντάτε και δύο στους αγρότες της Θεσσαλίας. Τα αναφέρω αυτά για να δείξω ότι εμείς είμαστε εδώ, συζητάμε, βλέπουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να λύσουμε, να δώσουμε λύσεις. Όπως δώσαμε λύσεις και στον ΕΛΓΑ και έτσι ο ΕΛΓΑ πληρώνει σε μία δόση μέσα στις 12 μήνες της επιφάνειας της ζημιάς. Αυτό κάναμε και στη Θεσσαλία, όπου ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί, συζητήσαμε τους αγρότες, καταγράψαμε τα προβλήματα και αμέσως ο ΕΛΓΑ έδωσε 150 εκατομμύρια προκαταβολή. Κύριε Σταμενίτη, τα 150 εκατομμύρια που έχετε δώσει προκαταβολή και καλώς κάνατε, δεν φτάνουν. Αν τα διαιρέσουμε, και το λέω από το πρωί, είναι η τρίτη φορά που το λέω, το διαιρέσουμε στον αριθμό των ανθρώπων που είναι σε κατάσταση αγωνίας και επιβίωσης, δεν φτάνουν καν τα 5.000 που έχετε πει επίσημα ως κυβέρνηση. Επίσης, υπάρχει ταυτόχρονη αύξηση του κόστους των γεωργικών εφοδίων, υπάρχει αύξηση του κόστους παραγωγής. Όλα αυτά έρχονται και τα χρέη, ταυτόχρονα έρχονται και οι λογαριασμοί. Είναι μια πληγηρή, μια εφιαλτική πραγματικότητα στην καθημερινότητα των πολιτών αυτών, που είναι χιλιάδες συνανθρωποί μας και οι οικογένειές τους. Προφανώς πηγαίνετε και κυβερνητικά κλιμάκια, καταγράφετε, όπως πολύ σωστά λέγεται, αλλά το αποτέλεσμα, δεν είναι άμεσο. Και δεν μπορούν να περιμένουν οι αγωνίες και οι ώρες κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που βιώνουν χιλιάδες συμπολίτες μας, αγρότες, κτηνοτρόφοι και οικογένειές τους. Το αντιλαμβάνεστε, Υφυπουργέ, αυτό. Μια άμεση απάντηση ζητούμε. Προφανώς το αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό και είμαστε παρόντες και πιέζουμε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες έχουν δώσει το καλύτερο τους εαυτό, όλα τα πορίσματα, όλες τις εκτιμήσεις, να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσής τους. Έχουμε βρει και τα χρήματα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά. Έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο υλοποιείται βήμα-βήμα. Όπως σας είπα, αυτά τα χρήματα είναι μια προκαταβολή που δόθηκε άμεσα εντός 2 μηνών. Αρχές Φεβρουαρίου έχουμε και τις προκαταβολές τις υπόλοιπες καλλιέργειες που δεν έχουν βάλει, ενώ το χρονοδιάγραμμα αποζημίωσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ θα ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου, που είναι μια πολύ γρήγορη απάντηση σε όλα αυτά. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε και μέτρα στη Θεσσαλία ειδικά που αφορούν την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου μέσα από το πρόγραμμα 5.2. Χρηματοδοτούμε 100% την ανακατασκευή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οι οποίες είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και τον Ηλία, και ταυτόχρονα χρηματοδοτούμε την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Ανακοινώνουμε και ένα πρόγραμμα για τη σημαντική απώλεια των παραγωγών στα παρακάλια χωριά, και δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα. Συνεχίζουμε βήμα-βήμα για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τη Θεσσαλία, όχι μόνο στο σημείο που ήταν πριν τον Ντάνιελ, αλλά ακόμα και καλύτερη. Είναι βήματα που τα προχωρούμε. Έχουμε δημοσιοποιήσει τα ζητήματα της Θεσσαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την επίσκεψη και του Επιτρόπου Γεωργίας αλλά και των Υπουργών Γεωργίας. Έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Μάλιστα, και αυτό και στις συνεδριάσεις των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δείξει όχι μόνο την υποστήριξη της Ελλάδος έτσι με τα λόγια, αλλά και συγκεκριμένες εκκρίσεις χρημάτων προς την Ελλάδα. Έχουν γίνει καταγγελίες επώνυμα ότι αρμόδιος υπουργός είπε ελάτε να μιλήσουμε στους αγρότες, αλλά τελικά δεν τους δέχτηκε, και σας έχουμε εδώ κοντά μας με έναν αγρότη. Αν μας επιτρέπετε να σας κάνει ένα ερώτημα, να το απαντήσετε και να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο πολύ. Ναι. Ελάτε, μπορείτε να ρωτήσετε κάτι τον αρμόδιο υφυπουργό. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, απλά θέλω να πω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Σταμενίτης. Ο κύριος Σταμενίτης είναι, ο κύριος Σταμενίτης είναι στο πλευρό μας, από την άποψη πια ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν κινητοποιήσεις, γιατί βλέπαμε πραγματικά, και συμφωνώ απόλυτα, ότι ξεκίνησε μια διαδικασία ορθολογισμού των μέτρων και της στήριξης είτε της επαναφοράς των μέτρων για τους αγρότες. Το θέμα είναι όμως ότι λέει ο κύριος Σταμενίτης ότι είμαστε εδώ για τους αγρότες. Ναι, αλλά πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε να καθορίζεται η ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ήσασταν εδώ. Μπορεί να καθίσατε με κάποιους καθηγητές, κάποιους τεχνικούς συμβούλους, αλλά δεν ζητήσατε καν την άποψη των αγροτών για το πώς θα καθοριστεί η παραγωγική διαδικασία. Να σας απαντήσω, αυτή τη στιγμή γιατί δεν φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι στηρίζουμε τσινόα και αιτία, ενώ δεν στηρίζονται για παράδειγμα τα κυπευτικά. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Να σας απαντήσω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δηλαδή είναι διαδικαστικά πολλά. Ναι, ναι. Ελάτε κύριε Σταμενίτη, ελάτε. Να διορθώσουμε κάτι. Ότι δεν υπάρχει ομάδα παραγωγών, αγρότες που να έχουν ζητήσει συνάντηση από εμένα, από τον Υπουργό τον Λευτέρη τον Αυγενάκη και από τον συνάδελφό μου Υπουργό Σταύρο Κελίντσι και να μην έχει πραγματοποιηθεί. Εμείς έχουμε μείνει στη Θεσσαλία πάνω από 15-20 μέρες από τη στιγμή που έγινε ο Ντάνιελ και όχι μόνο στη Θεσσαλία. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν Αβέρια, Κουλούρα, Άγιο Αθανάσιο και οι συναντήσεις μας γίνονται συνέχεια και παντού. Πράγματι, περνάμε από την παλιά ΚΑΠ στη νέα ΚΑΠ που είναι ένα πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα. Εμείς ακούμε τους παραγωγούς που ένα από τα αιτήματα που διατυπώνουν είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η εφαρμογή. Γι' αυτό και με εντολή του Υπουργού του Λευτέρη του Αυγενάκη έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε πώς ακριβώς αυτή η εφαρμογή μπορεί να γίνει καλύτερη και τι ακριβώς μπορούμε να διορθώσουμε σε αυτήν. Ήδη έχουμε υποβάλει την πρώτη τροποποίηση του ΣΟΣΟΚΑΠ και τώρα που θα ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των οικολογικών σχημάτων και θα διαπιστώσουμε πώς αυτά εφαρμόζονται στην πράξη, ανοίγουμε ένα μεγάλο διάλογο με τους παραγωγούς, με τους εκπροσώπους τους, με τους γεωτεχνικούς, με τα ΚΙΤ, για να βρούμε την καλύτερη λύση. Είναι δεδομένο και το έχουμε αποδείξει 6 μήνες που είμαστε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που έχει η κλιματική κρίση, η ενεργειακή κρίση που χτυπάει κατά κύριο λόγο η πρωτογενή παραγωγή για να την καταστήσουμε μια δύναμη ανάπτυξη περιοχή. Πάντως κύριε Υπουργέ, ότι η δική μας κυβέρνηση... Ακούω όσα λέτε, αλλά στα μπλόκα είναι όλα τα τρακτέρ και δεν είναι τα τρακτέρ που έχουν κομματικό πρόσημο όπως κάποιοι θέλουν να λένε. Είναι και τρακτέρ που χωρίς καμία κομματική, χωρίς κανένα χρωματισμό είναι τρακτέρ ανθρώπων που είναι σε αόρια της επιβίωσης. Γιατί για όσα λέτε και πολύ εύστοχα λέτε και δεν τα αμφισβητούμε, με αυτά όμως δεν γεμίζει σήμερα. Δεν γέμισε χτες και δεν θα γεμίσει αύριο άμεσα το τραπέζι ή το πιάτο της πολύτεχνης οικογένειας, της μονογονεϊκής οικογένειας ή του αγρότη που τα παιδιά του διάλεξαν το αγροτικό επάγγελμα για να επιβιώσουν κάνοντας τα δικά τους όνειρα. Το λέμε σαν εικόνα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και την επόμενη φορά θα σας καλέσουμε να είστε εδώ και στο στούντιο. Καλημέρα και στο Δερβένη και στη Μαρία Ζαφυρίου και στον καλεσμένο μας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.